Ασυρματιστής Νίκος Βαβούδης, παρόνομος, διοκόμενος, διότι γνωστός στην ασφάλεια ως παλαιός κομμουνιστής. Ήταν άνθρωπος ιδιοφυής, με πολλές γνώσεις και ικανότητες. Ήταν κύριος, σοβαρός, καλά ντυμένος. Ερχόταν σαν θείος Κώστας για επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας Καλούμενου. Σε αυτό το σπίτι του έκρυβε τον ασύρματο του ΚΚΕ και τον ασυρματιστή, τον Νίκο Βαβούδη. Εκεί λοιπόν, πάνω στον ασύρματο βρέθηκε την ώρα της δουλειάς του. Όταν, 2 η ώρα τη νύχτα, η αστυνομία που έψαχνε με το τζιπ και το ραδιογωνιόμετρο στην περιοχή όλη. Η αστυνομία εισέβαλε άγρια στο σπίτι, όπως και σε όλα τα σπίτια του τετραγώνου. Επί 2,5-24 ώρα έψαχναν όλα τα σπίτια. Και ο Βαβούδης, άγρυπνος, χωρίς τροφή και νερό, χωρίς εξαερισμό καν, έμενε στην κρύπνη του. Ώσπου ήρθε το μηχανικό του στρατού με τον συνταγματάρχη Παυλίδη και το εντόπισαν με τα μηχανήματά τους. Τότε πότε πρόφτασαν, κατέφθασαν. Ο Υπουργός Εσωτερικών Ρέντης, ο Αρχηγός Αστυνομίας Ρακιτζής και άλλοι, κοσμοσυρωή στο σπίτι, χαλασμός. Με διέταξαν, με το όπλο στο χέρι, εμένα προσωπικά, να μιλήσω στο Βαβούδη από μία τρύπα. Εκείνος μου απάντησε, πες τους αυτούς ότι εμένα δεν θα με βάνουν στο χέρι ζωντανό. Είχε 2 όπλα, μας τα είχε δείξει. Κατέστρεψε ασύρματο, έκαψε χαρτιά και αυτοπυροβολήθηκε εκεί κάτω από τα πόδια μας. Αναστάτωση. Χάος στο σπίτι. Με απείλησαν, θα σε σκοτώσουμε, πες μας από πού ανοίγει να τον πάρουμε. Εγώ ήξερα. Δεν μπορώ να σας πω από μέσα ανοίγει, αυτός ο ίδιος πρέπει να σας ανοίξει. Πες μας εδώ, δείξε μας. Δεν μπορώ, από μέσα ανοίγει. Είχαν τρελαθεί όλοι, τους τρέμανε. Ερήμωσαν, κρύπησαν, γκρέμισαν. Άνοιξα μια τρύπα στο πλισταριό. Με πήραν αρων-άρων με ένα τζιπ στην ασφάλεια.
Μετά από καιρό, η γειτονιά μας είπε ότι τον είδαν που τον βγάλανε στα χέρια, ματωμένο όλο. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας με τις εκδηλώσεις παρουσίασης των αποφάσεων αποκατάστασης που πραγματοποιεί αυτές τις μέρες, υλοποιώντας αποφάσεις που πάρθηκαν στα πλαίσια της πανελλαδικής συνδιάσκεψης με θέμα «Δοκίμιο ιστορίας του κόμματος», «Β' τόμος», «Περίοδος 1949-1968 αποκαταστάσεις», τιμά και αποκαθιστά στο κόμμα τον Νίκο Ζαχαριάδη, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον Νίκο Βαβούδη, στέλεχος του κόμματος, και αποκαθιστά πολιτικά τον Άρη Βελουχιώτη, καπετάνιο του Ελλάς. Τιμάμε και αποκαθιστούμε και διδασκόμαστε ταυτόχρονα από τη στάση των αλήγιστων της ταξικής πάλης. Στο πρόσωπό τους τιμάμε τους χιλιάδες αγωνιστές που πορεύτηκαν ανυποχώρητα και ασυμβίβαστα στη γεμάτη θυσίες, δύσβατη και ηρωική 90χρονη πορεία μαζί με το ΚΚΕ. Επιτελούμε ταυτόχρονα ένα θεμελιακό καθήκον κάθε κομμουνιστικού κόμματος, μελετώντας την ιστορία του, αντλώντας πείρα από αυτήν να γίνεται καθημερινά πιο ικανός στην πάλη για το σοσιαλισμό. Η ίδια η μελέτη της ιστορίας είναι διαδικασία έμπνευσης για συνειδητή ηρωική δράση, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές των κομμουνιστών. Αυτό είναι που φοβούνται και τρέμουν οι αντίπαλοι της εργατικής τάξης. Όλοι αυτοί που πολέμησαν και πολεμούν το κόμμα λυσασμένα με όλα τα αθέμητα μέσα. Η παραχάραξη της πραγματικής ιστορίας του επαναστατικού κινήματος ήταν και παραμένει ένα από τα όπλα τους. Σκοπός των αστών ιδεολογικών και πολιτικών αντιπάλων, των κάθε λογής οπορτουνιστών, είναι η συκοφάντηση της πορείας και ιστορίας του ΚΚΕ, το χτύπημα της επαναστατικής του πολιτικής. Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, όπως ισχυρίζονται ότι είναι άλλο πράγμα οι αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης, και άλλο το κόμμα και η ηγεσία τους. Ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά, αξιοποιώντας και αυτή τη δυνατότητα της σημερινής εκδήλωσης για τον Νίκο Βαβούδη, η όλη αγωνιστική πορεία, προσφορά και θυσία των ηρωικών μορφών που τιμάμε, ούτε διαχωρίστηκε ποτέ, ούτε θα μπορούσε να διαχωριστεί από την ιδεολογία, τις αξίες, τις αρχές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, από την αγωνιστική του πορεία. Οι ίδιοι πορεύτηκαν ως αλήγιστοι επαναστάτες, γιατί ήταν γέννημα θρέμα του ΚΚΕ. Ο Νίκος Βαβούδης, ο Μπολσεβίκος, ήταν μια θρηλυκή μορφή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ήταν ένα από τα στελέχη αυτά που έδρασε χωρίς ανάπαυλα σε όλες τις συνθήκες της ταξικής πάλης, όπου τον κάλεσε το καθήκον του κόμματος της Επανάστασης. Στην Ελλάδα, στη Ρωσία, στην Ισπανία, στις διεθνείς ταξιαρχίες, στις παγωμένες στέπες της Σοβιετικής Ένωσης, στα χαρακώματα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, στη Ιουγκοσλαβία, ξανά στην Ελλάδα. Δεν διαχώριζε την τάραση στην πατρίδα από τη διεθνιστική δράση. Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ακριβώς γι' αυτό μπορούσε να μάχεται με γνήσιο τρόπο για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Η υπεράσπισή του ταυτίζεται με τη διεθνιστική πάλι. Είναι μέρος της για το συμφέρον όλων των προλεταρίων, όπου γης είναι κοινό, είναι ένα, γιατί κοινός είναι ο εχθρός. Ο Νίκος Βαβούδης ανέλαβε κρίσιμες και απόλυτα υπεύθυνες αποστολές, που τις έβγαλε σε πέρας με επιτυχία μέσα στις απερίγραπτες δύσκολες συνθήκες μακρόχρονης βίας, παρανομίας
κρατικής βίας και τρομοκρατίας, διώξεων, φυλακίσεων, πολέμου, διαβρωτικής και υπονομευτικής δουλειάς του αντίπαλου, φοβερής ιδεολογικής πίεσης για υποχώρηση και συμβιβασμό. Σε αυτό το δύσκολο αγώνα, κανένας αγωνιστής, κανένας τέλεχος δεν πορεύτηκε μόνος του. Η αλληλεγγύη, η γεμάτη αυτοθυσία, συνειδητή δράση, η αναπτυγμένη συλλογικότητα στην υλοποίηση των αποφάσεων και της αποστολής ήταν καθοριστικοί παράγοντες που δεν πρέπει να υποτιμάμε. Στη δράση του παράνομου μηχανισμού της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μαζί με τον Νίκο Βαβούδη, στις συνθήκες της βαθιάς παρανομίας, πριν, κατά τη διάρκεια του ηρωικού αγώνα του Δουσουέ και μετά, μέχρι τη σύλληψή του στο 51, καθοριστική και πολύτιμη συμβολή είχαν οι οικογένειες Καλούμενου και Αργυριάδη. Η δράση των παράνομων κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ στα χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού και μετά από αυτόν αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για το κόμμα μας. Είναι πηγή έμπνευσης, επαναστατικής επαγρύπνησης και διαπαιδαγώγησης. Είναι ένα σπουδαίο σχολείο για τις νεότερες γενιές των κομμουνιστών, των μελών και φίλων της ΚΝΕ. Γι' αυτό η παράνομη δράση ήταν καρφή στο μάτι του ταξικού αντίπαλου. Συμμόρφωση στην αστική νομιμότητα, αυτήν που τσαλαπατάει τον εργάτη και την εργάτρια, να τι ήθελε ο αντίπαλος. Δεν θα του γίνει το χατήρι. Δήλωση μετανοίας στο ΚΚΕ δεν υπέγραψε και δεν θα υπογράψει. Ο Νίκος Βαβούδης, ο Γεράσιμος ή Κουφός ή Ιβανό Φένας και ποιος ξέρει τι άλλο, όπως και οι άλλοι αγωνιστές που πορεύτηκαν τον ίδιο κακοτράχαλο δρόμο της ταξικής πάλης, μα διδάσκουν με το παράδειγμά τους ότι κανένας δεν γεννιέται αλίγιστος και ήρωας. Αυτό που δίνει δύναμη, αγωνιστική αξιοπρέπεια, ατσάλινη αντοχή που ξεπερνά ακόμα και τις φυσικές ανθρώπινες δυνάμεις, είναι η βαθιά πίστη στο δρόμο της ταξικής πάλης. Η βαθιά πίστη και αφοσίωση στην ιδεολογία μας για την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα νίκης του τελικού σκοπού για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Για την αποκατάσταση στο κόμμα του Νίκου Βαβούδη συνεχίζουμε με όσα αναφέρονται στην ίδια την απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης. Ο Νίκος Βαβούδης, τέλεχος του ΚΚΕ, γεννήθηκε στη Ρωσία. Ο πατέρας του καταγόταν από το μανταμάδο της Λέσβου και η μάνα του ήταν Ρωσίδα. Μικρός ήρθε στο μανταμάδο και όταν ενηλικιώθηκε πήγε στον Πειραιά, όπου έγινε μέλος του ΚΚΕ και δούλεψε στον εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Εκλέχτηκε γραμματέας του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου Πειραιά, αργότερα συνελήφθη και φυλακίστηκε στις φυλακές Έγινας, από όπου δραπέτευσε το 1934. Ο Βαβούδης πήρε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας ως αξιωματικός του Βαλκανικού Τάγματος Δημητρόφ των Διεθνών Ταξιαρχιών στο πλευρό του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ισπανίας, ο Βαβούδης επέστρεψε στη Σοβιετική Ένωση, συμμετείχε σε αποστολές στη Γιουγκοσλαβία, παίρνοντας μέρος στον αγώνα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού ενάντια στη ναζιστική κατοχή. Το 1944 ήρθε στην Ελλάδα ως μέλος της Σοβιετικής Αποστολής που είχε επικεφαλής τον συνταγματάρχη Ποπόφ. Παρέμεινε παράνομο στη διάρκεια του αγώνα του Δουσουέ και μετά τη λήξη του αναλαμβάνοντας κομματικές αποστολές. Ο Νίκος Βαβούδης δούλεψε στο μηχανισμό των παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ στην Αθήνα ως ασυρματιστής, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία των παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ με την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής που βρισκόταν εκτός Ελλάδας. Το Νοέμβρη του 1951, δυνάμεις της ασφάλειας και του στρατού με επικεφαλής τον Υπουργό Εσωτερικών Ρεντί εισέβαλαν στο σπίτι της Λουκούργου 39 στην Καλυθέα, όπου έμενε η οικογένεια του Νίκου Καλούμενου, παράνομου στελέχους του ΚΚΕ. Εκεί, σε διαμορφωμένη κρύπτη, κρύψκονταν και ο Νίκος Βαβούδης. Σύμφωνα με μαρτυρία, αλλά και με δημοσιεύματα στον τύπο, ο Βαβούδης αυτοπυροπολήθηκε στο κεφάλι για να μην πέσει στα χέρια της ασφάλειας ζωντανός. Προηγούμενα, έξαψε έγγραφτα που βρισκόντουσαν στην κρύπτη. Εξέπνευσε την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο Αγία Όλγα της Νέας Ιωνίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
Το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κατήγγειλε τον Βαβούδη ως πράκτορα του εχθρού. Μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Ελεύθερη Ελλάδα υποστήριξε ότι ο Νίκος Βαβούδης δεν σκοτώθηκε, αλλά φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό από τις Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες. Τη θέση αυτή στήριξε στο ότι ο Βαβούδης δεν κατέστρεψε το κρυπτογραφικό κώδικα, αν και κατέστρεψε άλλα χαρτιά. Επίσης, κατήγγειλε ότι ήταν ψεύτικος ο ισχυρισμός της αστυνομίας ότι ο Βαβούδης μεταφέρθηκε στη Νέα Ιωνία. Και αυτό γιατί ανάμεσα στην Καλυθέα και τη Νέα Ιωνία υπήρχαν δεκάδες νοσοκομεία και λογικά η ασφάλεια που τον ήθελε ζωντανό για να τον ανακρίνει και να τον δικάσει έπρεπε να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο. Η κατηγορία κατά του Νίκου Βαβούδη δεν τεκμηρώνεται σε αποφάσεις ή άλλα κομματικά ντοκουμέντα. Στην καθοδήγηση του ΚΚΕ υπήρχε πολύ θετική εκτίμηση για τον Βαβούδη. Γεγονός που αποτυπώθηκε και στην απόφαση της 8ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής Οκτώβρης του 1950 να εξετάσει σε επόμενη Ολομέλεια το ενδεχόμενο πρόσληψη στην Κεντρική Επιτροπή του Νίκου Βαβούδη μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος ως αναπληρωματικό μέλος της. Στη διαμόρφωση λαθεμένης εκτίμησης για τον Νίκο Βαβούδη, καθώς και για άλλα στελέχη του κόμματος που δουλεύουν στον παράνομο μηχανισμό, εκτός από λαθεμένες εκτιμήσεις για γεγονότα, συνέβαλαν και οι γνώμες στελεχών του κόμματος που βρίσκονταν στην Ελλάδα. Μετά την έκτη Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής και την καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη, η λαθεμένη εκτίμηση του πολιτικού γραφείου για τον Νίκο Βαβούδη αποδόθηκε στο ελεγόμενο ανώμαλο εσωκομματικό καθεστώς, στην έξαλλη πολιτική της ηγεσίας του ΚΚΕ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η λαθεμένη εκτίμηση για τον Νίκο Βαβούδη διαμορφώθηκε μέσα σε ένα κλίμα όπου η αντιπαράθεση με τον ταξικό εχθρό, ειδικά σε συνθήκες βαθιάς παρανομίας, η πείρα από προσπάθειες διείδησης του ταξικού αντίπαλου σε κρίκους της οργανωτικής δομής του ΚΚΕ απαιτούσε αίσθημα αυξημένης επαγρύπνησης και περιφρούρησης από τα στελέχη του κόμματος. Η διαπάλη στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα με οπορτουνιστικές τάσεις συνδέθηκαν και με προσπάθειες ανάπτυξης αντεπαναστατικής δραστηριότητας από δυνάμεις του υπεριαλισμού, γεγονός που ενισχύθηκε από το ρόλο και τη στάση του Τίτο και της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας. Η πολιτική κακυποψία τροφοδοτούνταν και από προβοκατόρικες φήμες που διέδιδε η ίδια η ασφάλεια και κατασκευασμένα σενάρια με σκοπό να σπείρει σύγχυση και αμφιβολίες για στελέχη του κόμματος. Αυτό το κλίμα επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι η ασφάλεια δεν έδωσε τη σωρό του Νίκου Βαβούδη, ούτε έγινε γνωστό το μέρος της ταφής του. Η 7η πλατιά Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος 18-24 Φλεβάρι του 1957 ανέθεσε σε κομματική επιτροπή την εξέταση της υπόθεσης Βαβούδη, η οποία εκτίμησε την ανάγκη αποκατάστασής του. Το 1958 το πολιτικό γραφείο διαμόρφωσε σχέδιο απόφασης προς την 8η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την αποκατάσταση του Νίκου Βαβούδη και άλλων στελεχών. Το σχέδιο απόφασης υπογράμμιζε όσο αφορά τον Νίκο Βαβούδη. Η όλη ιστορία του Νίκου Βαβούδη και όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο Βαβούδης ήταν από τους πιο αφοσιωμένους αγωνιστές. Τη ζωή του την διακινδύνεψε πολλές φορές και πάντοτε με την ψυχραιμία και τη ενότητα που διακρίνει τους ήρωες. Η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αποκαθιστά την τιμή του Νίκου Βαβούδη και οι εχθροί του ΚΚΕ, που οι εχθροί του ΚΚΕ προσπάθησαν να συκοφαντήσουν. Από τα πρακτικά της 8ης Ολομέλειας, αλλά και της 9ης επίσης το 1958, δεν φαίνεται να συζητήθηκε το θέμα. Ωστόσο, στο περιοδικό «Νέος Κόσμος», Μάρτης του 1962, δημοσιεύθηκε άρθρο μέλους του τότε πολιτικού γραφείου που ανέφερε. Η Κεντρική Επιτροπή ακύρωσε αποφάσεις της παλιάς καθοδήγησης για διαγραφή ή καθαίρεση μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που αποδείχτηκαν αβάσιμες και αδικαιολόγητες. Ταυτόχρονα, αποκατέστησε τη μνήμη των συντρόφων, Νίκου Βαβούδη και άλλων. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρξε επίσημη αποκατάσταση του Νίκου Βαβούδη και η απαράδεκτη εκκρεμότητα παρέμεινε επί δεκαετίες. Η πανελλαδική συνδιάσκεψη αναγνωρίζει την ηρωική ιστορία του Νίκου Βαβούδη στο ΚΚΕ και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και αποφασίζει την πλήρη αποκατάστασή του. 16 Ιούλη 2011.